Να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπετε, από τα υπάρχοντα κενά 4 μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους. Είναι ακόμη πολλά, κύριε Παπαχρήστο. Εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχουν γύρω στα 1500 κενά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Στην πραγματικότητα τα σχολεία ετοιμάζονται να κλείσουν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές και υπάρχουν όμως καθηγητές κάποιων συγκεκριμένων ειδικοτήτων οι οποίοι δεν έχουν πάει στα σχολεία. Οπωσδήποτε βέβαια το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται περισσότερο στις επαρχιακές περιοχές και όχι στο κέντρο. Παρά τα αυτά όμως εμείς θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων, είναι συνταγματικό τους δικαίωμα να μορφώνονται και είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι συνεπής σε αυτή τη συνταγματική υποχρέωση. Δυστυχώς φέτος ήταν η χειρότερη χρονιά όσον αφορά το ζήτημα των κενών. Η αλήθεια είναι πως δεν θυμόμαστε. Πάντα υπήρχαν κενά. Πάντα υπήρχαν, αλλά Χριστούγεννα και νομίζω... υπήρχαν προβλήματα και πέρυσι υπήρχαν προβλήματα. αλλά όμως αυτή και στα δικά μας τα χρόνια, κύριε Παπαχρήστο, υπήρχαν πολλά κενά και προβλήματα. Όσο περνάνε τα χρόνια όμως περιμένουμε βελτίωση. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς, να πηγαίνουμε θετικότερα. Δυστυχώς λόγω της κρίσης αλλά και των εφαρμοζόμενων πολιτικών στον χώρο της εκπαίδευσης ισχύει το ρητό κάθε πέρσι και καλύτερα. Τα 1500 αυτά κενά αφορούν κύριες ειδικότητες. Μεγάλο μέρος από αυτά είναι κύριες ειδικότητες, ναι. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως εκεί εντοπίστηκε εξ αρχής το πρόβλημα, μαθηματικούς, φυσικούς και φιλολόγους. Το πρόβλημα σε πολλές περιοχές λύνεται αλχημικά. Καταλαβαίνετε, λέει ένας φιλόλογος για παράδειγμα, κόβουμε από μία ώρα φιλολογική σε κάθε μάθημα για να πάει ο φιλόλογος σε περισσότερα τμήματα έτσι ώστε να διδαχτεί το μάθημα σε όλους τους μαθητές. Όμως δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, να ακολουθείται αυτή η τακτική, να εφαρμόζεται ένας περιορισμός στο ορολόγιο πρόγραμμα έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να παρακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Ναι. Εχθές είχαμε μία βέβαια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για προσλήψεις ως προσωρινών αναπληρωτών καθηγητών πλήρους και μειωμένου ωραρίου. Ναι. Για την κάλυψη κάποιων λειτουργικών κενών. Ναι. Αυτό θα ισχύσει από εβδομάδα, από τις 14 Δεκεμβρίου είναι το κάλεσμα. Φαντάζομαι είναι θέμα γραφειοκρατικό, δεν ξέρω ανάλογα πόσο γρήγορα θα κινηθεί το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι επειδή η πορεία είναι δυναμική στην εκπαίδευση και να δημιουργούνται και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Όταν για παράδειγμα κάποιοι εκπαιδευτικοί, λίγοι βέβαια, βρεθούν εκτός υπηρεσίας λόγω προβλημάτων υγείας, λόγω εγκυμοσύνης, λόγω επαπειλούμενης εγκυμοσύνης, λοχίας των γυναικών και κάποιοι λίγοι θα πάρουν σύνταξη λόγω υγείας, δηλαδή θα αποδειχθεί ιατρικά ότι δεν μπορούν πλέον να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στον χώρο της εκπαίδευσης, αντιλαμβάνεστε ότι κενά δημιουργούνται και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Όταν δεν έχουν καλυφθεί τα κενά αυτά τα οποία υπήρχαν με την έναρξη του σχολικού έτους, τότε η προσπάθεια για την κάλυψη των κενών γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Ναι, βέβαια. Θα απαιτείται ευελιξία και ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή για την κάλυψη αυτών των κενών. Βεβαίως. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταθέσεις των συναδέλφων σας, ποια είναι η θέση της ΟΛΜΕ? Κοιτάξτε, η μετάθεση δεν είναι υποχρέωση της πολιτείας, είναι μια δυνητική δυνατότητα, να μου επιτρέψετε, είναι μια δυνατότητα που έχει ο υπάλληλος με προϋποθέσεις. Είναι μια διαδικασία πάγια η οποία υπάρχει. Mm-hmm. Γίνεται καθυστερημένα φέτος για πρώτη χρονιά οι αιτήσεις. Συνήθως γινόταν στο Νοέμβριο, αλλά στην πραγματικότητα η προσπάθεια αυτή, η όλη αυτή διαδικασία δεν θα έχει νόημα αν δεν μπούμε στη λογική των διορισμών. Γιατί κακά τα ψέματα οι μεταθέσεις έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας επιδιώκουν ύστερα από κάποια χρόνια παραμονής αυτές να έρθουν προς το κέντρο, προς τις πολυπληθείς πόλεις από τις οποίες και κατάγονται. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν δεν γίνουν διορισμοί νέων συναδέλφων ώστε να πάνε αυτοί ως ήθιστε στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές, στα μικρά νησιά, στα ορεινά, στις ορεινές περιοχές, ώστε να καλύψουν τους συναδέρφους που θα μετατεθούν προς το κέντρο και θα καλύψουν οι συνάδελφοι αυτοί τα κενά που προκύπτουν λόγω συνταξιοδοτήσεων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αλυσίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ως εκ τούτου, αν δεν έχουμε θέμα, αν δεν έχουμε διορισμούς και απαιτούνται τουλάχιστον 3.000 διορισμοί στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί μας λείπουν 15.000 καθηγητές. 15.000 καθηγητές έχουν αποχωρήσει και δεν έχει προσληφθεί κανένας τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον 3.000
ΕΔΕΣ για να καλυφτούν στοιχειοδέστατα κάποια κενά. Εμείς λέμε ότι επιβάλλεται να μην υπάρχουν συμβασιούχοι. Θέλουμε να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, όχι γιατί έχουμε κάποια συντεχνιακή αντίληψη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι διαφορετικά κινείται ένας μόνιμος υπάλληλος που γνωρίζει ότι θα καθίσει 2, 3, 4 χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο. Αυτός είναι ο τόπος διαμονής του για την επόμενη τετραετία, για παράδειγμα, μέχρι να συγκεντρώσει τα μόρια ώστε να πάει στον τόπο συμφερόντο του. Και διαφορετικά κινείται ένας καθηγητής, ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, έρχεται να καλύψει μια τρύπα 4-5 μήνες και θα φύγει μετά για να πάει κάπου αλλού. Ναι, αυτό αφορά βεβαίως όλους τους εργαζόμενους όλων των κλάδων βεβαίως που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή και δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια και εξαιτίας της κρίσης είναι ολοένα και περισσότεροι. Κύριε Παπαχρήστο, πείτε μου λιγάκι ένα σχόλιο σας για τις αλλαγές που θα έχουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι μια πονεμένη ιστορία οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι σε μια χώρα η οποία δεν είναι η πλέον αξιόπιστη χώρα και την οποία δεν την εμπιστεύονται οι ίδιοι οι πολίτες, ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων βρέθηκε πέραν πάσης αφισβήτησης. Φαντάζομαι και εσείς ως δημοσιογράφος δεν θα έχετε κάποιο ρεπορτάζ στα χρόνια που εργάζεστε ότι υπήρχε κάποια κομπίνα, κάποια νοθεία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρόκειται για ένα αδιάβητο θεσμό που λειτουργήσε επί σειρά ετών. Και θέλω να πω ότι έχουν και οι εκπαιδευτικοί μεγάλο μερίδιο θετικής ευθύνης βέβαια σε αυτήν την περίπτωση για την λειτουργία αυτού του θεσμού. Δυστυχώς με ευθύνες των κυβερνήσεων τα τελευταία 2-3 χρόνια αλλάζει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ανά έτος. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να έχουν καθαρούς τους κανόνες του παιχνιδιού όταν ξεκινάνε. Και όχι να ξεκινάει η σχολική χρονιά και να μην ξέρουμε ποιο σύστημα θα εξεταστούν και πόσο θα βαθμολογηθούν τα μαθήματα που θα εξεταστούν. Όσο δε αφορά το ζήτημα, η θέση της Ομοσπονδίας είναι και η ελπίδα μας είναι ότι κάποια στιγμή να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και να μπορούν τα παιδιά να μπαίνουν στα πανεπιστήμια άνευ εξετάσεων. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε ουτοπιστές και ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί τώρα, γιατί έχουμε μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Το 75% των παιδιών μας πηγαίνουν στη γενική εκπαίδευση και το 25% των παιδιών μας στην τεχνική εκπαίδευση. Ενώ στο εξωτερικό γίνεται ακριβώς το αντίστροφο. Και αυτό γίνεται γιατί αφενός μεν έχουν πολύ αναβαθμισμένα τεχνικά σχολεία και αφετέρου δε υπάρχουν οι βιομηχανίες και οι εταιρείες αυτές οι οποίες θα καλύψουν τους απόφοιτους της τεχνικής εκπαίδευσης. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν θα μπορέσουμε να φτάσουμε και εμείς σε αυτή τη λογική την ευρωπαϊκή, ώστε ένας στους τέσσερις να πηγαίνει στο γενικό σχολείο και τρεις στους τέσσερις στα τεχνικά και επαγγελματικά, θα μπορούσαν τα παιδιά να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Τώρα, όσον αφορά αυτό που υπόθηκε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στις σχολές χαμηλής ζήτησης. Αν μου επιτρέπετε, το βασικό είναι ότι για τον υπολογισμό των μορίων δεν χρειάζεται πλέον ο βαθμός του σχολείου σε κανένα μάθημα. Αυτή είναι η ουσιαστική αλλαγή. Ναι, της ουσίας ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τώρα την είσοδο, γιατί υπόθηκαν κάποια πράγματα, να μελετάτε το ζήτημα αυτό, να μπαίνουν οι μαθητές σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ισχύσει αυτό. Είμαστε όμως αντίθετοι στο να μπουν στη λογική οι κυβερνώντες να ρυθμίζουν τα κριτήρια εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήμια ή πανεπιστημιακή. Και δεν είναι θέμα συντεχνιακού πνεύματος, συντεχνιακής αντίληψης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πριν το 1978, που δεν υπήρχαν πανελλαδικές εξετάσεις και οι εξετάσεις γινόταν απευθείας στα πανεπιστήμια, κάποια παρατράγουδα είχαν γίνει τότε που δεν θέλουμε να επαναληφθούν. Ναι, πράγματι. Μάλιστα, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε, κύριε Παπαχρήστο. Σε εξέλιξη μαθαίνουμε ότι βρίσκονται και οι διαδικασίες προώθησης του λεγόμενου Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Μάλιστα. Με στόχο η αρμόδια επιτροπή να καταλήξει, αν δεν κάνω λάθος, στα πρώτα συμπεράσματα ως το Φλεβάρι. Η ΟΛΜΕ συμμετέχει καταρχάς στην επιτροπή αυτή. Προσέξτε να δείτε. Εδώ είναι ένα παράξενο πράγμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα. Ειλικρινά σας μιλάω. Βγήκε μια 16μελής επιτροπή. Μάλιστα σε 16μελή επιτροπή μετέχει και ο τέος πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Όχι ως εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ. Έχει αποσυρθεί ο συνάδελφος. Ως στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης. Λοιπόν, κάνουν κάποιες εργασίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Η ΟΛΜΕ επίσημα, η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ των δασκάλων,
ή ο ΙΕΛΕ των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Εμείς επίσημα δεν έχουμε κληθεί αυτή τη στιγμή σε κάποια διαδικασία διαλόγου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, αυτή η 16αμελής επιτροπή τι κάνει. Προετοιμάζει κάποια θέματα και κάποια στιγμή σε κάποιο άλλο επίπεδο θα γίνει διάλογος και με τους κοινωνικούς εταίρους. Δεν το γνωρίζω πραγματικά. Πάντως, όσον αφορά την δική μου προσωπική άποψη και εκτιμώ ότι έτσι πως γνωρίζω τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, εάν κληθούμε επίσημα να μετάσχουμε σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Η πλειοψηφία τουλάχιστον του Διοικητικού Συμβουλίου, εγώ εκτιμώ ότι θα μπει σε αυτή τη λογική του να μετάσχει στο διάλογο. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο. Η ΟΛΜΕ είχε μπει στη διαδικασία εθνικού διαλόγου και την περίοδο που υπουργός ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου. Όμως, δυστυχώς, απεδείχθη ότι ό,τι συνέβαινε εκεί ήταν προαποφασισμένο, δεν υπήρξε κανένας διάλογος επί της ουσίας, δεν είχε υιοθετηθεί τότε καμία άποψη της Ομοσπονδίας, οπότε αν μπούμε πάλι σε μια τέτοια λογική, όλα να είναι προαποφασισμένα και να δώσουμε μια επίφαση δημοκρατικότητας δια της μεθόδου του διαλόγου, πιστεύω ότι δεν θα πετύχουμε πολλά πράγματα.